Γεια σας, ελπίζω να είστε καλά. Είμαι ο Θοδωρής Οικονομάκης, Share Expert από το Οικονομάκης Share & Beauty Expert στο Χαλάνδρη και σήμερα θα κάνουμε ένα review από κάτι το οποίο είναι πολύ αγαπημένο σε εσάς και δεν είναι άλλο από το Steampod 4. Steampod 4 λοιπόν, το έχω εδώ, είναι στα χέρια μου, η νέα καινοτομία της L'Oréal Professionnel, στην τέταρτη μορφή του. Θα σας αναλύσω τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει η συγκεκριμένη συσκευή. Θα δούμε αν αξίζει να επενδύσετε τα χρήματά σας σε κάτι το οποίο τεχνολογικά είναι ανώτερο και από εκεί και πέρα θα δούμε όλα τα στοιχεία αυτά τα οποία το κάνουν ξεχωριστό. Έχω κάνει το unboxing βέβαια, έχω δει, έχω χρησιμοποιήσει το εργαλείο και θα σας δείξω ακριβώς τι περιέχει η συσκευασία και με ποιο τρόπο μπορούμε να πάμε ένα βήμα παραπάνω την ποιότητα, την ασφάλεια και την υγεία των μαλλιών μας. Λοιπόν, το στούντιο που βρίσκομαι τώρα είναι το στούντιο που κάνουμε κάποια live, κάνουμε κάποια σεμινάρια και εκπαιδεύουμε συναδέλφους, μεταφέρουμε τεχνογνωσία, οπότε βλέπετε αυτό το setup. Απαραίτητο εργαλείο το οποίο θα χρειαστώ σήμερα είναι το καινούριο μου gadget, το οποίο απέκτησα πέρυσι, Cougar έρχεται μόνο, οπότε θα με βοηθήσει να δω τα χαρακτηριστικά καλύτερα. Οπότε πάμε να δούμε λίγο περί τίνος πρόκειται. Γίναμε το Steampod, ξεκινάμε λοιπόν από το πίσω βήμα, ωραία. Είναι 3 φορές πιο γρήγορο, είναι 2 φορές πιο λίγο το αποτέλεσμα το οποίο μας δίνει και έχει 95% λιγότερη φορά. Η διαφορά που έχει, την οποία θα σας δείξω σε λίγο, έχει να κάνει με το κομμάτι των πλακών στο εξωτερικό τμήμα, αλλά και κάποια πολύ πολύ ωραία χαρακτηριστικά τα οποία θα δούμε. Αυτό λοιπόν είναι το box, αυτό λοιπόν είναι το κουτί μας. Ωραία, Steampod 4. Για ίσια, σγουρά ή και κυματιστά μαλλιά για όλους τους τύπους μαλλιών. Πολύ σημαντικό ότι πλέον απευθύνεται παντού. Ουσιαστικά η τεχνολογία η οποία το κάνει να ξεχωρίζει εδώ και χρόνια είναι ότι ό,τι κάνει το κάνει με τη δύναμη του ατμού. Αυτό το οποίο μας αναφέρει εδώ είναι ότι έχουμε μία βελτιωμένη λειτουργία, βελτιωμένη λειτουργία ισιώματος, γιατί πηγαίνει κατά 30% πιο κοντά στις ρίζες, ότι το επάνω μέρος της πλάκας έχει ένα amortisseur, ένα floating iron, ουσιαστικά ένα floating plate, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε καλύτερη ένταση. Θα σας δείξω ακριβώς πώς λειτουργεί αυτό. Ότι έχουμε πατενταρισμένη τεχνολογία ατμού και όντως είναι, ήταν και είναι η πρώτη συσκευή η οποία δίνει 0,8 γραμμάρια στα σημεία τα οποία περνάει. Ότι πλέον έχουμε 3 χτενάκια τα οποία θα σας δείξω ποια είναι η χρήση του σε λίγο. Νέο εργονομικό design και υψηλής αντίστασης κεραμικές πλάκες, τα οποία είναι ουσιαστικά με αλουμίνιο για να μας δίνει ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα στα μαλλιά. Βασικό εργαλείο Automatic Switch Off, πλέον μπορεί να κλείνει μόνο του και να μην το ξεχνάτε. 360 Rotating Cord, όλα τα επαγγελματικά εργαλεία πρέπει να μπορούν να περιστρέφονται για να μην μπερδεύονται στα χέρια σας και να μην δημιουργούν πρόβλημα. Smart Heat Control, ότι μας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε σε 3 θερμοκρασίες, θα μιλήσουμε και γι' αυτό αναλυτικά. Και το New Curl Locking Guide μας δίνει τη δυνατότητα λοιπόν να κλειδώσουμε τα μαλλιά στο εξωτερικό τμήμα έως 100 βαθμούς για να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα εξωτερικά. Πάμε λίγο να δούμε πώς είναι η συσκευασία και πώς είναι το κουτί. Οπότε βγάζουμε το περίβλημα, είναι αυτό εδώ. Το κουτί μας είναι αυτό, Steampod 4 λοιπόν, να το γυρίσω εδώ για να το βλέπετε, Steampod 4, αυτό είναι το box, όπως σας είπα εγώ το έχω ανοίξει ήδη, έχω βγάλει από μέσα τα στοιχεία του και πάμε να δούμε συνολικά, θα λοιπόν, να γυρίσω και εδώ τα στοιχεία, ωραία, να φέρω λοιπόν εδώ αυτή τη θήκη, έχει λοιπόν μία θήκη, το Steampod 4, έχει μία θήκη η οποία είναι άθραυστη. Αυτή η θήκη είναι μία θήκη, να σας τη δείξω, η οποία είναι travel guide. Δηλαδή μπορούμε να βάλουμε σε αυτή τη θήκη το Steampod και όλα τα παρελκόμενά του για να μπορούμε να το πάρουμε μαζί μας, να το έχουμε μαζί μας, να είναι ελαφρύ και να μπαίνει εύκολα σε μία βαλίτσα. Είναι πολύ σημαντικό για γυναίκες οι οποίες ταξιδεύουν να έχουν, να μπορούν να πάρουν κάτι το οποίο να είναι πιο εύκαμπτο, να είναι πιο μαζεμένο, να μπορούν να το βάλουν στη βαλίτσα τους και να μπορούν να το έχουν συνολικά μαζί τους. Οπότε, πάμε λοιπόν να ανοίξουμε λίγο τη συγκεκριμένη θήκη, να δούμε πώς είναι κατανεμημένο μέσα το προϊόν. Εδώ λοιπόν είναι το Steampod,
Εδώ λοιπόν έχω βάλει τα χτενάκια. Φαντάζομαι ότι είναι εμφανές. Έχει λοιπόν τις θέσεις για τα χτενάκια. Το ένα χτενάκι εγώ το έχω βγάλει. Τώρα επιτρέψτε μου να βγάλω και τα τρία, γιατί θέλω να σας δείξω κάτι σχετικά με τη διάμετρό τους. Μάλλον τα έχω βάλει λίγο άτσαλα εδώ. Ωραία, αλλά θα διορθωθεί. Θέλω να δούμε λοιπόν το εξής, ότι τα χτενάκια έχουν διαφορετική διάμετρο, δηλαδή πιο αραιά δόντια, μεσαία δόντια και πιο λεπτά δόντια. Διαφορετικό χτενάκι για διαφορετική χρήση. Αλλιώς το δουλεύουμε λοιπόν κατά περίπτωση. Έχουμε λοιπόν ένα μπουκαλάκι για απιονισμένο νερό, σημαντικό το απιονισμένο νερό. Εδώ είναι η θήκη για το καλώδιο μας, το cord το οποίο είπαμε προηγουμένως, και εδώ έχουμε το αγαπημένο gadget που όλοι ουσιαστικά αποζητάτε, που είναι το Steamput 4. Συνεχίζω λοιπόν να δείχνω το συγκεκριμένο στην κάθε την κάμερά μας. Ωραία. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής. Έχουμε το καλώδιο, το αφήνω κάτω. Το Steamput λοιπόν είναι αυτό. Παρατηρούμε ότι είναι πιο λεπτό το κάτω μέρος. Εδώ μπορείτε να δείτε, να σκανάρετε με το κινητό σας και να βρείτε όλες τις πληροφορίες. Έχει λοιπόν ένα QR code, τώρα δεν ξέρω αν το βάζω σωστά στην κάμερα να το δείτε. Έχει ένα QR code λοιπόν το οποίο μπορείτε να σκανάρετε για να δείτε όλες τις πληροφορίες. Πατώντας αυτά τα δύο κλικ, βγάζετε το δοχείο νερού, δοχείο ατμού. Όπως παρατηρείτε εδώ, μέσα έχει έναν σαν δοσομετρητή και πάμε και τοποθετούμε το νερό μέσα από αυτό το μπουκαλάκι. Βάζουμε το απιονισμένο νερό, το γεμίζουμε και το σφραγίζουμε και ουσιαστικά αυτό σας φτάνει για λίγο παραπάνω από ένα χτένισμα, αναλόγως βέβαια και τι πυκνότητα μαλλιών έχουμε. Κάθε γυναίκα έχει διαφορετικές ανάγκες, οπότε επιλέγουμε και το ανάλογο και την ανάλογη ποσότητα νερού την οποία θα βάλουμε συνολικά. Συνεχίζω λοιπόν. Αφού λοιπόν βάλουμε το απιονισμένο νερό, αφήνουμε το μπουκαλάκι μας στην άκρη, τοποθετούμε λοιπόν την κασέτα και πατάμε τα δύο κλειπ για να κλείσει. Θα τα καταφέρω που θα πάει, ωραία. Και πατάμε λοιπόν τα δύο κλειπ για να κλείσει, εκεί. Έχουμε κάνει λοιπόν το κλειπ, έχει σφραγίσει μέσα, είναι ok. Τα buttons τα οποία έχει, να το δείξουμε λίγο σε κάθετο, τα buttons λοιπόν τα οποία έχει εδώ είναι ένα button το οποίο είναι το on off, το οποίο μόλις το πιέσουμε μας δίνει την θερμοκρασία, και ένα T, το T σημαίνει temperature, οπότε πατώντας το T μπορείτε να επιλέξετε την θερμοκρασία. Έχει μια digital οθόνη εδώ μέσα, επιλέγοντας λοιπόν από την digital οθόνη μπορείτε να επιλέξετε σε ποια θερμοκρασία θέλετε να δουλέψετε το Steamput. Τώρα, πάνω 1, 2, 3, 180, 200, 210 βαθμούς, μπορούμε να το βάλουμε μετά αν θέλετε να το δούμε κιόλας, και οι floating plates τα οποία λέει, είναι μία πλάκα, η επάνω πλάκα, αυτή εδώ η πλάκα, η οποία αν παρατηρήσετε, τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να έχω κοντινό, θα το δείξω από την κάθετη, αν παρατηρήσετε λοιπόν εδώ, δημιουργείται μια μεγαλύτερη κίνηση. Εδώ λοιπόν έχει μια πλάκα με αμπορτισέρ. Για ποιο λόγο λοιπόν έχουμε μια πλάκα με αμπορτισέρ? Η ένταση η οποία ασκούμε στα μαλλιά, η ένταση λοιπόν η οποία βάζουμε στα μαλλιά, τραβώντας ουσιαστικά τα μαλλιά, μπορώ να έχω μια πολύ πολύ καλύτερη λίανση στην τρίχα. Άρα αυτό εδώ δεν θα είναι ένα σκληρό αποτέλεσμα την ώρα που θα πάει να τραβήξει τα μαλλιά, αλλά θα μου δώσει λίγο πιο bouncy, λίγο μεγαλύτερη ελαστικότητα ουσιαστικά στο αποτέλεσμα μου. Τώρα, σημαντικό χαρακτηριστικό το οποίο θέλω να μοιραστώ στο συγκεκριμένο είναι το εξής. Σε περίπτωση λοιπόν που θέλουμε να κάνουμε μπούκλα, είπαμε ότι έχουμε μεγαλύτερο πλάτος στην πλάκα μας εσωτερικά, άρα αυτό μας δίνει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Ανάλογα λοιπόν με το όταν θέλουμε να κάνουμε μπούκλα, εδώ υπάρχουν κάποια καπάκια λευκά, τα οποία μόλις εγώ τα αφαιρέσω, θα παρατηρήσετε ότι το εξωτερικό τμήμα του Steamput είναι θερμαινόμενο κατά 100 βαθμούς. Αυτό το οποίο σας ανέφερα προηγουμένως. Μία παρένθεση, γιατί το είδα και εγώ σε ένα review και πραγματικά μου φάνηκε λίγο αστείο. Εδώ έχει μία ζελατίνα. Πριν ανάψετε τη θερμοκρασία, βγάλετε τη ζελατίνα για να μην χαλάσετε το Steamput. Εννοείται ότι ο κατασκευαστής δεν θέλει
να χαλάσετε το στήπο. Τη ζελατίνα λοιπόν αυτή αφαιρέστε τη, γιατί αυτές οι πλάκες πλέον είναι θερμενόμενες. Πιθανόν η κοπέλα η οποία έκανε το review να μην το ήξερε. Οπότε, ό,τι αυτοκόλλητο δείτε πάνω, το αφαιρείτε από τις θερμενόμενες πλάκες για να μην λιώσουν πάνω στην πλάκα. Εσωτερικά λοιπόν μπορούμε να έχουμε θερμοκρασία 180 βαθμούς, 200 έως 210 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Και εξωτερικά μπορούμε να έχουμε ως 100 βαθμούς. Πού μας βοηθάει λοιπόν αυτό? Μας βοηθάει στο ότι... Μισό λεπτό να αλλάξω. Μας βοηθάει λοιπόν στο ότι μπορώ να έχω... να διατηρήσω τη θερμοκρασία στο εξωτερικό τμήμα, να ψήνω και την μπούκλα μου και εξωτερικά, ανάλογα με το πώς δουλεύει λοιπόν η κάθε γυναίκα, να μπορεί να περιστρέψει. Προσέξτε, δεν πατάμε, δεν πιάνουμε εδώ για να γυρίσουμε, πιάνουμε τις άκρες. Έτσι. Όταν πάμε να κάνουμε λοιπόν μία μπούκλα, θέλουμε να γυρίσουμε πλευρά, πιάνουμε τις άκρες. Ωραία. Μη μου βάλετε λοιπόν τα χεράκια εδώ. Αν καείτε, δεν φταίει η L'Oréal, δεν φταίει το Steamboat, φταίει αυτός που δεν το πρόσεξε. Οπότε δίνω έμφαση εδώ, τα χέρια μας πατάνε για να περιστρέψουμε το εργαλείο σε αυτά εδώ τα τμήματα. Θα το δείξω και κάθετα για να έχετε καλύτερη εικόνα. Όταν περιστρέφουμε λοιπόν το καλώδιό μας ή όταν περιστρέφουμε το εργαλείο, δεν πατάμε τα χέρια μας εδώ. Εδώ λοιπόν έχουμε θερμενόμενη επιφάνεια πια. Πατάμε λοιπόν στο εξωτερικό τμήμα, εδώ που δεν καίγονται. Ωραία. Και μπορούμε έτσι να περιστρέψουμε εύκολα το εργαλείο για να δώσουμε μπουκλά. Τώρα, τι μας έδωσε εμάς? Μας έδωσε μια πιο λεία υφή. Μας έδωσε ένα πολύ καλύτερο κράτημα. Να δούμε λίγο το κομμάτι με τα στενάκια που σας ανέφερα προηγουμένως. Αφήνω λίγο το εργαλείο. Ωραία. Εδώ λοιπόν έχουμε τρία στενάκια. Όταν θέλω το απόλυτο ίσιωμα, όταν θέλω ένα αποτέλεσμα το οποίο να έχει ένα πιο σφιχτό ίσιωμα με ένα απόλυτο σχήμα, επιλέγω το χτενάκι με τα πιο αραιά δόντια, με τα πιο λεπτά δόντια. Τα πιο λεπτά δόντια μου λοιπόν είναι εδώ. Αυτό θα μου δώσει, θα αυξήσει ουσιαστικά την ένταση που θα έχει το χτένισμά μου. Θα ισιώνω λοιπόν τα μαλλιά με το χτενάκι το συγκεκριμένο. Ισιώνω με το χτενάκι το συγκεκριμένο. Το αποτέλεσμα είναι ότι θα έχω μια καλύτερη ένταση, ένα καλύτερο τράβημα στα μαλλιά. Αν όμως θέλω να κάνω μια μπούκλα, και αυτή η μπούκλα θέλω να έχει ένα ελαφρύ κυματισμό, φροντίζω να βάλω το μεσαίο χτενάκι. Το μεσαίο χτενάκι λοιπόν έχει λιγότερο αραιά δόντια από το, μάλλον περισσότερο αραιά δόντια από το πρώτο. Άρα εδώ έχω μεγαλύτερη ένταση στο χτένισμά μου, ιδανικό για ίσια. Μικρότερη ένταση στο χτένισμά μου, ιδανικό για ένα ελαφρύ κυματισμό. Και αν θέλω να κάνω μια πιο δυναμική και πιο δυνατή μπούκλα, ένα δυνατό αποτέλεσμα στο σγουρό, τότε επιλέγω το χτενάκι, το οποίο έχει τα πολύ πολύ αραιά δόντια. Τα πολύ πολύ λοιπόν αραιά δόντια θα μου δώσουν ένα αποτέλεσμα όπου θα έχει αυτό το έντονο beach wave, το οποίο θέλουμε να έχουμε, ή μια πιο σφιχτή μπούκλα την οποία θέλουμε να έχουμε. Tip για το χτένισμά μας, τα οποία πρέπει να τα προσέχετε πάντα. Όταν θέλω να σταθεροποιήσω την μπούκλα, και επειδή εδώ ισιώνουμε με τη δύναμη του ατμού, αν βάλω ένα πενσάκι και επαναφέρω την μπούκλα στο σημείο το οποίο θέλω, θα αυξήσω και το αφήσω να κρυώσει εκεί, θα αυξήσω το αποτέλεσμα που θέλω. Έστω λοιπόν μια γυναίκα ότι θέλει η μπούκλα να ξεκινάει από ψηλά. Τότε παίρνει, μαζεύει ουσιαστικά την μπούκλα με το χέρι της, βάζει ψηλά το πενσάκι, κρατάει εκεί και αφήνει να κρυώσει η μπούκλα. Αν όμως θέλω να έχω ένα πιο ίσιο αποτέλεσμα στο επάνω, θέλω να έχω μια μεγαλύτερη κίνηση στο κάτω, τότε ανεβάζω την μπούκλα μου στο μισό και βάζω ένα πενσάκι. Θυμίζει λίγο αυτό που βλέπαμε παλιά με τα ρολί. Αξίζει να το αναφέρω όμως, γιατί είναι ένα extra tip το οποίο θα σας βοηθήσει να έχετε μεγαλύτερη διάρκεια στο χτένισμά σας. Τώρα, τι είδαμε εμείς με την χρήση του Steamboat? Είδαμε λοιπόν ότι έχουμε μαλλιά τα οποία ήταν πολύ πολύ πιο ασφαλή. Είδαμε μαλλιά τα οποία είχαν μια πολύ καλύτερη ποιότητα. Αποτέλεσμα μας έβγαινε πιο γρήγορα. Θυμίζω και το λέω πάντα σε όλα τα βίντεο τα οποία κάνω, είναι ιδανικό να παίρνετε λεπτά χωρίσματα, αργά περάσματα. Όσο πιο αργό είναι το πέρασμα από την τούφα μας, όσο πιο αργό είναι το πέρασμα από την τούφα μας και όσο πιο λεπτή είναι η χωρίστρα μας, τόσο καλύτερο ψήσιμο θα έχω. Και αυτό το λέω γιατί πολλές φίλες και πελάτησές μου παίρνουν το Steamboat, ξεκινάνε το Steamboat, κάθε πρέσα, κάθε εργαλείο, πιάνουν όλα τα μαλλιά ή χωρίζουν δύο τμήματα, το περνάνε ένα, δύο, τρία γρήγορα από τα μαλλιά τους και μετά λέμε δεν μου κράτησε το χτένισμα. Δεν κράτησε το χτένισμα γιατί η θερμοκρασία η οποία πέρασε από τα μαλλιά δεν είχε τη σωστή διάχυση και το σωστό χρόνο για να ψήσει ομοιόμορφα την τούφα. Οπότε είναι απόλυτα λογικό να μην έχει κάτι.
Εδώ μιλάμε για ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να σου δώσει και μπουκλα και κυματισμό, αλλά και απόλυτο ίσιωμα με μεγάλη διάρκεια. Ωραία. Για να μπορέσεις λοιπόν να δεις αυτά τα αποτελέσματα και να μπορέσει το steampod να γίνει το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο σου, μιας και έρχονται Χριστούγεννα τώρα, θα έπρεπε λοιπόν η χρήση του για μένα να γίνει σωστή. Αν λιγότερη επιμέλεια, αν θα αλλοιώσει το αποτέλεσμα, όχι. Αλλά εγώ ως hair expert οφείλω να δώσω απόλυτα επαγγελματικά tips για να μπορέσω να σας βοηθήσω να έχετε το χτένισμα που ιδανικά θέλετε να έχετε. Τώρα, βασικό κομμάτι, κομμάτι προστασίας. Το SteamPod έχει 3 προϊόντα τα οποία το συνοδεύουν. Ο κάθε κατασκευαστής όταν δημιουργεί μία σειρά, τη δημιουργεί έτσι ώστε να, τα οποία δυστυχώς έχω ξεχάσει και δεν έχω μαζί μου, έχει λοιπόν δημιουργήσει αυτή τη σειρά, ωραία, για να μπορέσει να σας βοηθήσει να έχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Όταν λοιπόν σου λέει 95% λιγότερη φθορά και εσύ πηγαίνεις καθημερινά και ισιώνεις τα μαλλιά σου χωρίς να χρησιμοποιείς θερμοπροστασία, είναι πολύ λογικό αυτό το αποτέλεσμα να αλλοιωθεί. Φροντίστε λοιπόν να έχετε τη σωστή υπάρχει για χοντρά και λεπτά μαλλιά, ωραία, σε milk και ορό, θα τα δείτε, μπορείτε να τα δείτε και στο site ή σε οποιοδήποτε e-shop ή να ρωτήσετε τον συνάδελφο ο οποίος σας φροντίζει τα μαλλιά, να σας δείτε το προϊόν και πολύ βασικό εργαλείο μετά να έχουμε το serum. Το serum λοιπόν το περνάμε μετά για να σταθεροποιήσουμε το αποτέλεσμα και να δώσουμε μεγάλη διάρκεια στο αποτέλεσμα μας. Αυτό λοιπόν από μένα, ελπίζω να μην σας κούρασα, SteamPod 4, το SteamPod 4 στην τέταρτη του γενιά έχει χαρακτηριστικά τα οποία εμένα με ενθουσιάζουν γιατί σου δίνουν τη δυνατότητα να έχεις την ασφάλεια του να μην μένει αυτό το προϊόν ανοιχτό, να μην έχεις κανονίσει τα σχαλαρά για ποτάκι, σε χάσει αυτό εδώ ανοιχτό, σε τρομάζει γιατί έχει και τα εξωτερικά. Στη μισή ώρα είναι εργονομικά έτσι ώστε να μην ακουμπάει στο κάτω μέρος, παρατηρείτε το κενό το οποίο υπάρχει από κάτω, άρα δεν μπορεί να κάψει κάποια επιφάνεια, πολύ σημαντικό αυτό που λέω, ωραία, αλλά μην τρομάζετε, στη μισή ώρα αυτό έχει σβήσει αυτόματα και έτσι σας δίνει και η δυνατότητα να αισθάνεστε μεγαλύτερη ασφάλεια εάν το ξεχάσετε. Το λέω γιατί πολλά κορίτσια ξεχνάνε, πολλά κορίτσια μπορεί να είναι λίγο πιο αμελής κτλ. Τώρα, άλλο κομμάτι βασικό. Το περιστρεφόμενο καλώδιο μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα στις μπούκλες, πιο επαγγελματικό. Τα 2,5 μέτρα καλώδιο είναι ίδια με τα επαγγελματικά προϊόντα τα οποία δουλεύουμε και εργαλεία τα οποία δουλεύουμε εμείς ως hair experts, που σημαίνει ότι μας δίνει τη δυνατότητα μέσα στο κομμωτήριο να προσφέρουμε ένα χτένισμα, παύλα θεραπεία και να βοηθάμε την κάθε γυναίκα η οποία έρχεται να έχει ένα τέλειο αποτέλεσμα. Συν βέβαια, κάτι το οποίο για μένα είναι φανταστικό, το ότι μας δίνει την εκπληκτική λάμψη και τα 2 φορές πιο απαλά μαλλιά. Αυτά λοιπόν από μένα, δεν θέλω να σας κουράζω, ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο. Γράψτε μου τις απορίες σας κάτω από αυτό το βίντεο και με την πρώτη ευκαιρία θα μπω να απαντήσω. Επειδή πολλοί με ρωτάτε τιμές, δεν θα σας πω εγώ τιμή για το συγκεκριμένο προϊόν. Μπορείτε να μπείτε στο Scrooge, μπορείτε να μπείτε σε ένα site, μπορείτε να ρωτήσετε τον κομμωτή σας και να βρείτε την τιμή η οποία ταιριάζει σε εσάς. Κοντρικά θα πω ότι είναι γύρω στα 250-280, κάπου εκεί κοστίζει αυτό το εργαλείο. Μιλάμε για ένα επαγγελματικό εργαλείο, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει δίνει τη μεγαλύτερη και η ασφάλεια στα μαλλιά σας, γιατί με τη δύναμη του αθμού σας δίνει ένα τέλειο αποτέλεσμα. Αυτά λοιπόν από μένα, μην διστάσετε να μας ακολουθήσετε στο κανάλι μας στο YouTube, πατήστε ένα subscribe για να, και το καμπανάκι για να λαμβάνετε όλα μας τα νέα βίντεο. Στο TikTok, Here by Economakis, γίνεται ένα smash, ένας χαμός εκεί από καθημερινά βίντεο, short βίντεο, στα οποία δίνουμε tips στους συναδέλφους, αλλά δίνουμε tips και στους καταναλωτές για να έχουν τέλεια μαλλιά και μπορείτε να μας βρείτε στο Χαλάνδρι, Οικονομάκης, Hair & Beauty Experts, Ηρακλείδη 117 για να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε τα μαλλιά που ονειρεύεστε. Δεν σας κουράζω άλλο, φιλιά πολλά σε όλους, να είστε καλά, περιμένω να μου δώσετε απορίες, περιμένω να μου στείλετε τα μηνύματά σας και με χαρά να απαντήσω συνολικά. Να έχουμε υπέροχα και μαγικά Χριστούγεννα όλοι. Γεια σας.